6 και πάμε καρφί να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Κώστα Νικολακόπουλο, να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη από τον Ντεφρούτος και τους τα άλλα φρούτα που ακούγονται για τον Ολυμπιακό, που ακούγονται καλά ονόματα, η αλήθεια είναι, αλλά περιμένουμε και τις ανακοινώσεις κάποια στιγμή, έτσι. Χαίρετε, τι κάνουμε? Χρήστο, τι κάνεις? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Χρήστο, εδώ βγάλαμε τις φανέλες, χιλιάδες κόσμος, ναι, χθες στον Πειραιά. Έχουμε τόσο ωραία πράγματα και εσύ ασχολείσαι με τις μεταγραφές. Τι να πω. Άμα τα μηνύματα ρίξει μια ματιά κανείς, καταλαβαίνει ότι απασχολούν και οι φανέλες, η αλήθεια είναι. Είναι, ναι, και λίγο διχασμένες οι απόψεις, διφορούμενες, να το πω έτσι. Αλλά απασχολούν. Είναι διαφορετικές οι φανέλες φέτος. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές. Αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Πρώτη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο κόσμο σε παρουσίαση φανέλας. Ναι. Λέμε πραγματικά λαός δηλαδή ήταν. Ήταν και σε ανοιχτό χώρο που βοηθούσε. Στο δημοτικό θέατρο. Πραγματικά πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι από Δευτέρα πότε είναι έρχονται και οι άλλοι παίχτες, ε? Οι διεθνείς. Ο Πασχαλάκης, ένα, ο Ρέαμτσουκ, ο Χουάνκ, ο Μαντί, ο Ζίγκερ Νάγκελ, ο Μπουχαλάκης, ο Μασούρας. Μαζεύεται η ομάδα σιγά σιγά. Ποιοι θα μείνουν από αυτούς να δούμε, βέβαια, γιατί εντάξει. Μόλις θα δούμε ποιοι θα μείνουν, γιατί για να φύγουν πρέπει πρώτα να έρθουν κάποιοι. Σωστό, σωστό. Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι θα πάνε στην Αυστρία κλπ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις με 22 παίκτες. Mm-hmm. Θα έρθουν άλλοι 8, θα γίνουμε 30 που λέμε. Και βλέποντας και κάνοντας, γιατί είδαμε ότι και ο Κίτσος είχε ξεκινήσει και πήγε στο Βόλο. Σωστά. Για τον Ελαράμπη υπάρχουν πληροφορίες από το Μαρόκο ότι είναι στις συζητήσεις μια πολύ σημαντική ομάδα από την πατρίδα του, την Wydad, πως τη λένε. Ναι. Η οποία είναι η δεύτερη τερμάτισε στο πρωτάθλημα και πως το λένε, είναι σημαντικός σύλλογος και με το Champions League της Αφρικής, ξέρω εγώ τι κλπ. Μπορεί να δώσουν όμως τα λεφτά του συμβολέου του Ελαραμπή. Δεν ξέρω στο Μαρόκο τι συμβόλαια παίζουν, η αλήθεια είναι. Κάποιες ομάδες φαίνεται ότι έχουν πάντως δυνατότητες. Αυτή είναι μια έτσι δυνατή ομάδα. Τώρα να δώσουν 2 εκατομμύρια που παίρνει ο Ελαραμπή. Δύσκολα. Και εγώ δεν το νομίζω, αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα που πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, γιατί ο Ελαράμπη δεν έδειξε να είναι σε κατάσταση καλή, και όλα αυτά προσμετρούνται τέλος πάντων στο τέλος της ημέρας, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα ηλικίας ή αν είναι και θέμα ότι επειδή και όλη η ομάδα δεν πήγε, τον παρέσε και η υπόλοιπη ομάδα, νομίζω. Δεν ξέρω. Αν πίσω ο Μπακαμπού υπήρχε, πήγε, αλλά υπήρχε μια φθορά η οποία είχε ξεκινήσει από την περασμένη σεζόν. Ναι. Στα τελειώματα, ναι, αλήθεια είναι ότι ποια τελειώματα, νωρίτερα θα έλεγα. Είχε ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει από την περασμένη σεζόν. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει μια σταθερά πτωτική πορεία του Ελαραμπή εδώ και 1,5 χρόνο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Χριστό. Είχαμε και την τοποθέτηση του Καραπαπά εκ μέρους του Ολυμπιακού σήμερα στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, όπου εδώ πραγματικά δεν μπορεί κανείς παρά να απορρίσει για την κίνηση που έκανε η ΕΠΟ να στείλει τις αλλαγές στους κανονισμούς επί των μεταγραφών στις ομάδες μία ημέρα πριν του ζητήσει την έγκριση, όπου τι σχόλιο μπορείς να κάνεις? Δηλαδή ήταν δύσκολο να στείλουν στις ομάδες κάποιες ημέρες πριν τις αλλαγές στους κανονισμούς, να πούν οι ομάδες τη γνώμη τους κλπ. Κλπ. Πώς θα γίνει? Mm-hmm. Βέβαια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω, Μέρη. Όσο και αν θες να είσαι, ας πούμε, συγκαταβατικός σε κάποια θέματα, με την ΕΠΟ δεν μπορείς να βγάλεις πραγματικά άκρη. Δεν μπορείς. Ό,τι και να λέμε, δεν μπορείς, έτσι απλά, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τέλος πάντων τα μεταγραφικά, αυτή τη στιγμή, αν γίνονταν κάτι πλευράς του Ολυμπιακού, θα γίνονταν με τον Ντεφρούτος.
Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Αν γίνονταν λέει κάτι σήμερα, ας πούμε, θα γίνονταν με τον Τεφρούτος. Λόγω της ημερομηνίας που κλείνει, ναι, ο ισολογισμός, έτσι. Επειδή Λεβάντε, ναι, πρέπει να πουλήσει. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω την κινητικότητα. Ναι. Δεν βλέπω μια κινητικότητα. Εκτός κι αν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται κρυφά και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν βλέπω κινητικότητα. Αυτό είτε σημαίνει ή γίνεται είτε για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, είτε γιατί προχωράει η Λεβάντε για τον να πουλήσει τον Πεπέλου, ώστε να καλύψει το κενό της από αυτή την περίπτωση. Να τον πουλήσει στη Βαλένθια. Που και αυτό πάντως δεν τον βλέπω να προχωράει εύκολα. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάποιους στόχους. Έχουμε πει ότι οπωσδήποτε είναι στόχοι ο Νταρντέρ και ο Ντεφρούτος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ονόματα στα οποία φαίνεται να υπάρχουν θέματα με τον Ολυμπιακό, όπως του Μάξι Γκόμες από την Τράμζο Σπορτ, Σεντερφόρ, όπως του Μπάρτρα, Πολ Ακουάκου, του αμυντικού χαφ της Μπέτης, πιθανόν, ναι, του Μπάρτρα από τον επίσης από την Τράμζο Σπορ, αλλά δεν μπορώ να τα φέρω στην ίδια μοίρα με τους άλλους δύο παίκτες, υπό την έννοια ότι εκεί ξέρουμε ότι πραγματικά γίνεται παιχνίδι σοβαρό. Προσπαθούμε να ελέγξουμε και τι γίνεται με τον Κανός, ναι, που βλέπουμε, μαθαίνουμε από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσημη προσφορά στην Μπρέτφορντ, η οποία είναι πολύ καλύτερη από αυτή της Βαλένθια, η οποία όμως έχει με το μέρος της τον παίχτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο παίχτης αρνείται την περίπτωση του Ολυμπιακού, αλλά έχει προτεραιότητα το να γυρίσει στην Ισπανία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του και όλα στη Βαλένθια, όπου όμως και εκεί βλέπουμε τη Βαλένθια να μην μπορεί να τα βρει με την Μπρέτφορντ. Οπότε αν τα βρει ο Ολυμπιακός με την Μπρέτφορντ, αλλάζει μετά το πράγμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά, χωρίς όμως να καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε κάποια καθοριστική εξέλιξη. Ίσως δικαιωθεί πράγματι κιόλας ο Κορδόν που έδειξε ότι διβιάζεται στην παρουσίαση του προπονητή. Να. Μπορεί και να είναι έτσι, ας πούμε, και να μην διάζεται. Να έχει τώρα αυτούς τους παίχτες που έχει, έρχονται και μαζεύονται 30 παίχτες δηλαδή, να δει τι θα κάνει με αυτούς και σιγά σιγά να προχωράει. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει την προσπάθειά του από σήμερα αύριο, πάλι μια νέα προσπάθεια για αυτούς τους στόχους που φαίνεται να υπάρχουν κυρίως από την ισπανική αγορά, Χριστό. Νομίζω ότι θα κάνει άλλη μια προσπάθεια με την προοπτική να πάει κάποιος παίχτης ή κάποιοι παίχτες στην Αυστρία, την ομάδα, την Τετάρτη, και να εξηγήσουμε, να διευκρινίσουμε ότι ο Αλγκασίμ Μπα δεν ήρθε εσπευσμένα στην Ελλάδα από το Μαρόκο που παίζει με την εθνική ομάδα της Γουινέας για το Κόπα Αφρικα κάτω των 23, για να ανανεώσει το συμβόλαιό του, όπως έγραψαν οι φίλοι μας στη Γουινέα, αλλά πολύ απλά για να ανανεώσει την άδεια παραμονής του. Αυτό ήταν το θέμα, ήταν μια λάθος ενημέρωση που υπήρχε από τη Γουινέα. Έχει συμβόλαιο Αλγκασίμ Μπα, αλλά 2 χρόνια, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά έπρεπε να τελειώνει 30 του μηνός, ναι, σωστό. Και έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε τώρα. Και έτσι έκανε ταξίδι αστραπή, τακτοποιήθηκε το θέμα με την παραμονή του, με την άδεια παραμονής του, και απόψε παίζει μεγάλο παιχνίδι, Γουινέα Γκάνα, Αμαλάχη.
για το ποιος θα περάσει την επόμενη φάση. Mm-hmm. Υπολογίζεται ο συγκεκριμένος έτσι για τη νέα σεζόν, υποθέτω. Μοιάζει, ναι. Μοιάζει ότι θα τον δει ο προπονητής, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ταιριάζει και στο προφίλ αυτό το 20-25 που έλεγε, ας πούμε, ναι. Τα στοιχεία, ναι. Να δούμε. Να δούμε, να δούμε. Όμως, γιατί και άλλα νέα παιδιά έχουν πάει στην πρώτη ομάδα. Είναι ακόμα νωρίς. Και... είναι ακόμα νωρίς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Χριστό. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.